Πάμε τώρα να δούμε την ίδρυση ενός νέου κόμματος, καθώς προχθές ο Φαΐλος Κρανιδιώτης Τζίμερος και Μπογδάνος, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα. Εθνική Δημιουργία ονομάστηκε το κόμμα. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Παλάζη, θα τον δούμε μέσω Skype, στέλεχος της Νέας Δεξιάς και τώρα πια του νέου κόμματος Εθνική Δημιουργία. Καλησπέρα κύριε Παλάζη. Καλησπέρα σας κύριε Καπετάνη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, νέος φορέας, στον οποίο συμμετέχει και το δικό σας κόμμα, η Νέα Δεξιά του Φαΐλου Κρανιδιώτη. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η σύμπραξη καταρχάς? Θα ήθελα σαν εισαγωγή λίγο να αναφέρω, ότι, κύριε Καπετάνη, ότι δύο είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι για το συνασπισμό Εθνική Δημιουργία. Ο πατριωτισμός και ο φιλελευθερισμός. Πατριωτισμός δεν είναι ιδεολογία, αλλά θα έλεγα ότι είναι η αυτονόητη ροπή ενός υγιούς ανθρώπου στο να προστατεύει την οικογένειά του και το έθνος, το οποίο το έθνος είναι η ευρύτερη οικογένειά του, και του φιλελευθερισμού, που επίσης δεν είναι ιδεολογία θα έλεγα, αλλά η γνώση του πώς λειτουργούν οι άνθρωποι και σε ποιο θεσμικό πλαίσιο γίνονται παραγωγικοί. Εν όψη των δύο παραπάνω ακρογωνιαίων αυτών λίθων που μόλις προανέφερα, αλλά και από την ταύτιση πολλών άλλων βασικών κοινών θέσεων, παρουσιάστηκε την Τετάρτη, όπως είπατε, στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού η Εθνική Δημιουργία, ο συνασπισμός των κομμάτων του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, του Θάνου Τζίμερου και του Φαΐλου Κρανιδιώτη. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αθηνών, Αλφα Αθηνών, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, βουλευτής και επικεφαλής της Εθνικής Συμφωνίας, ο περιφερειακός σύμβουλος και πρόεδρος της Δημιουργίας ξανά Θάνο Τζίμερος και ο πρόεδρος της Νέας Δεξιάς Φαΐλος Κρανιδιώτης ανακοίνωσαν τη συνεργασία εν όψη των επόμενων εκλογών. Όπως είπαν, η Εθνική Δημιουργία είναι ένας συνεσπισμός κομμάτων με αστικό ευρωατλαντικό προσανατολισμό που απευθύνεται σε όλους τους φιλελεύθερους πατριώτες. Δεν νοείται συντηρητικός ούτε φιλελεύθερος σήμερα να ψηφίζει μια νέα δημοκρατία που σε οικονομικά, κοινωνικά και εθνικά ζητήματα έχει γίνει πλέον κεντροαριστερό κόμμα. Όπως σημείωσε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος θα πρέπει να σημειωθεί, ανέλαβε και τη θέση του Αντιπροέδρου αλλά και εκπροσώπου του κοινού συνασπισμού. Δεν επιτρέπεται να μην υπάρχει ξεκάθαρα αστική φιλοδυτική συντηρητική παράταξη στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και αυτό είναι το κενό που ερχόμαστε εμείς να καλύψουμε. Φιλελευθερισμός δεν σημαίνει ΜΚΟ, ΛΟΑΤΚΙ, δικαιωματισμός, Ισλάμ και φεμινισμός, αλλά μικρό κράτος, χαμηλή φόρη, νομοκρατία, ισονομία. Όπως είπε ο κύριος Τζίμερος, στη χώρα δεν χρειάζεται απλώς να σπάσουμε αυγά, αλλά να ξεκλειδίσουμε ολόκληρα κοτέτσια, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Εθνικής Δημιουργίας Θάνος Τζίμερος. Συναντιόμαστε σήμερα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, όπως είπε, τη νέα γενιά που θα παραλάβει και τη σκυτάλη, ώστε να μπούμε στη Βουλή και να συγκρουστούμε με όσα ρημάζουν την πατρίδα μας. Ο μαύρος ολοκληρωτισμός, ο κόκκινος ολοκληρωτισμός, αλλά και ο αλματοδός εξαπλούμενος ισλαμικός ολοκληρωτισμός απειλούν εξίσου τη δημοκρατία. Δεν έχουμε στόχο ούτε καημό να συγκυβερνήσουμε με κανέναν. Είμαστε και θα παραμείνουμε οι συνεπείς της πολιτικής. Είμαστε εδώ για να εμποδίσουμε επώδυνες εθνικές υποχωρήσεις, για να σταματήσουμε τον δημογραφικό και πολιτισμικό αφελινισμό, όπως ξεκαθάρισαν όλοι και οι τρεις ομιλητές. Κύριε Παλάζη, βάλτε μια ολοτελεία για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον πρόεδρο του κόμματος Νέα Δεξιά, τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Κρανιδιώτη. Καλησπέρα κύριε Καπετάνια, και να συμπληρώσω και εταίρο του συνασπισμού πλέον Εθνική Δημιουργία. Ναι, αυτά λέγαμε με το στέλεχό σας τον κύριο Παλάζη νωρίτερα. Μας έδωσε ένα στίγμα της καινούργιας αυτής προσπάθειας. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι οι δέσμοι να γίνουν πρακτική πολιτική, να ελέγχουμε την εξουσία μέσα από τη Βουλή με βάση αυτές τις αρχές και να προτείνουμε τις συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες βασίζονται στον πατριωτισμό, τον φιλελευθερισμό και φυσικά στην κοινή λογική. Και να έχουν επιτέλους οι πατριώτες και οι φιλελεύθεροι, οι οποίοι θέλουν μια πολιτική πρόταση, η οποία να μην, δηλαδή να σου το πω μάλλον λίγο πιο απλά, θέλουν μια πρόταση η οποία θα ευαγγελίζει μια Ελλάδα, η οποία θα είναι ισχυρή, η οποία θα έχει ισχυρή εθνική ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και μια πραγματικά αληθινά φιλελεύθερη οικονομία, ανταγωνιστική και αξιοκρατική. Και βεβαίως σύγχρονες κρατικές δομές, ένα κράτος
επιτέλους νεωτερικό, ένα κράτος στον 21ο αιώνα και όχι με τις στρεβλώσεις τις οποίες γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Κύριε Καναδιώτη, η δεξαμενή σας, ας το πω έτσι, θα είναι η Νέα Δημοκρατία? Η δεξαμενή μας είναι όλοι οι πολίτες οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι από την παρακμή και τον μηδενισμό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Οπότε ναι, και αυτοί που είναι δυσαρεστημένοι και θέλουν να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, και άνθρωποι που έχουν ψηφίσει άλλα κόμματα, έχουν κάνει άλλες επιλογές στο παρελθόν, από τα δεξιά ως τα αριστερά, οι οποίοι όμως είναι πατριώτες και καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται και μια πολιτική που να βασίζεται πάνω σε λύσεις που θα ανταποκρίνονται στο δίδυμο, ακριβώς πρόβλημα λύση και όχι απλά ευχολόγια τα οποία είναι να ζήσουμε να τα θυμόμαστε μετά τις εκλογές. Τώρα το κόμμα δημιουργήθηκε μόλις προχθές. Είναι έτοιμο σε περίπτωση εκλογικής μάχης? Εντάξει, ο συνασπισμός μας, ο αρχικός, έχει δημιουργηθεί εδώ και 1,5 χρόνο η δημιουργία μαζί με τον Θάνο Τζίμωρο. Προχθές ανακοινώσαμε την συνεργασία μας πλέον και με τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο, αλλά έχουμε κάνει ήδη μια διαδρομή, έχουμε κάνει εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στην Αθήνα, στον Πειραιά. Λοιπόν, και τώρα πλέον και οι τρεις μαζί θα ακολουθήσουμε την ίδια μέθοδο, θα απευθυνθούμε σε όλους τους πολίτες και βεβαίως και θα είμαστε έτοιμοι. Ήδη μάλιστα εμείς έχουμε συγκεντρώσει αρκετούς υποψηφίους για τις εθνικές εκλογές και τώρα πρώτα θα προσθεθεί και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και οι προτάσεις υποψηφίων τις οποίες θα μας φέρει. Τώρα, αν σε περίπτωση καταφέρετε και μπείτε στη Βουλή και σας κάνει πρόταση η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, να συνεργαστείτε σε μια συγκυβέρνηση, θα το κάνετε? Αυτό το οποίο έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές είναι ότι εάν το εθνικό συμφέρον το επιτάσσει, μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να είναι νοούμενη μόνον πάνω σε μια πραγματική γραπτή δημόσια πολιτική συμφωνία, η οποία θα έχει 5-10 βασικές θέσεις, οι οποίες εάν παραβιαστούν θα είναι λόγος ανατροπής κυβέρνησης. Δεν νοείται συνεργασία του τύπου είμαστε 10 νοματέοι, μοιράζουμε 10 καρέκλες, ή τουλάχιστον εγώ, ο Θάνος και ο Κωνσταντίνος, καρέκλες έχουμε στο γραφείο μας πληρωμένες από τη δουλειά μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές είναι που θα πρέπει να εξυπηρετηθούν, οι οποίες θα πρέπει να έχουν εφαρμογής και να λύσουν τα πραγματικά προβλήματα. Εάν αυτό θα γίνει με ανοχή ή αν θα γίνει με συνεργασία άμεση, αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στην ώρα του και επαναλαμβάνω, πάντα μιλάμε για κάτι που θα είναι δημόσια, με διαφάνεια και πάνω σε συγκεκριμένες αρχές και θέσεις, όχι σε αυτό που γίνονταν μέχρι τώρα, όπου μαζευόταν και λέγανε πόσα υπουργεία και πόσα υπουργεία και γενικές γραμματείες θα πάρει ο καθένας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο, κύριε Καναδιώτη, να προσθέσετε κλείνοντας ή το έλεγχος σας εδώ, κύριος Παλάζης. Το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι επιτέλους θα δώσουμε στους πολίτες μια σοβαρή πατριωτική φιλελεύθερη επιλογή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καναδιώτη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κύριε Παλάζη, ανέφερε ο κύριος Καναδιώτης μια πατριωτική επιλογή. Δηλαδή τα υπόλοιπα κόμματα δεν είναι πατριωτικά? Φυσικά και είναι, κύριε Καπετάνια, πατριωτικά κόμματα. Εξαρτάται από τι πρίσμα το βλέπει ο καθένας. Βλέπετε δηλαδή να υπάρχουν πατριωτικά κόμματα άλλα? Υπάρχουν και άλλα πατριωτικά κόμματα, ναι. Ρώτησα προηγουμένως τον κύριο Καναδιώτη. Τα οποία γίνονται και διάφορες διεργασίες αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε... Καλώς να ακούω λίγο πιο δυνατά τον κύριο Παλάζη. Είναι ο κύριος Παλάζης, είναι ο κύριος Τόνιος. Γίνονται λοιπόν διάφορες άλλες και διάφορες συζητήσεις ακόμα από τους αρχηγούς του συνασπισμού, οι οποίες θα δούμε πού θα οδηγήσουν. Ρώτησα αν είναι έτοιμο το κόμμα για εκλογές. Επειδή εσείς ήσασταν υποψήφιος με τη Νέα Δεξιά, υποψήφιος βουλευτής, φαντάζομαι ότι θα θέλετε και πάλι να είστε υποψήφιος με το νέο πια κόμμα, έτσι? Είναι κάτι το οποίο το εξετάζει η ανώτητη ηγεσία. Ναι, εσείς για θέλετε. Το ποιοι θα παρευρεθούν. Ναι, εσείς θέλετε πάντως, φαντάζομαι, έχετε τη διάθεση. Έχω τη διάθεση, ναι, έχω τη διάθεση να συνεισφέρω στον τόπο μου. Μάλιστα. Πώς υποδέχτηκε αυτή τη σύμπραξη ο κόσμος? Είχατε επαφές? Δεν σας το κρύβω, κύριε Καπετάνη, ότι ειλικρινά σας το λέω ότι ανέλπιστα συνάντησα, γιατί πήγα ο ίδιος την Δετάρτη, ήμουν εκεί, πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή μιλάμε για μια αίθουσα 400 ατόμων, είχε και πάρα πολλούς όρθιους. Μέχρι και οι διάδρομοι γέμισαν έξω στο φουαγέ, έγιναν διάφορα πηγαδάκια, διάφορες συζητήσεις. Είχε πάρα πολύ κόσμο και με έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Άρα ξεκινάει με καλούς ιόνους η προσπάθεια. Ναι, αυτό βλέπω. Μάλιστα.
Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Παλάζη, για την επικοινωνία. Βεβαίως θα έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι και στην εκδήλωση μάλιστα παραβρέθηκε και μεταξύ άλλων ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Βασίλης Τσιάρτας, ο οποίος και ενδέχεται να είναι και αυτός υποψήφιος βουλευτής. Ο κύριος Τσιάρτας, ναι, ο πρώην ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ, κύριε Παλάζη. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα.